Σε παραλίγο τραγωδία πήγε να μετατραπεί ένα κυριακάτικο οικογενειακό τραπέζι στον Καρτερό, όταν άγνωστος πυροβόλησε στον αέρα στις 6 το απόγευμα, με αποτέλεσμα η σφαίρα να εξωστρακιστεί και να περάσει... Σε παραλίγο τραγωδία πήγε να μετατραπεί ένα κυριακάτικο οικογενειακό τραπέζι στον Καρτερό, όταν άγνωστος πυροβόλησε στον αέρα στις 6 το απόγευμα, με αποτέλεσμα η σφαίρα να εξωστρακιστεί και να περάσει ξιστά από το χέρι μιας νεαρής γυναίκας και ανάμεσα από μικρά παιδιά, που εκείνη την ώρα βρισκόντουσαν στην αυλή του σπιτιού τους. Και μια στιγμή ακούω την κόρη μου που λέει «Να το βλήμα, εδώ είναι». Και κοιτάω πίσω και τη βλέπω και μου είπε την ιστορία όλη πώς έγινε. Αυτά, τίποτα άλλο. Για φανταστείτε, γιατί τα παιδιά ήταν, αυτό το μωρό και άλλα δύο. Πήγαινε δημοτικό. Είναι μικρά παιδιά. Είμαστε όλοι εδώ πέρα γιατί ετοιμαζόταν να φύγουν εκείνη την ώρα και είμαστε όλοι μαζεμένοι. Αλλιώς, πες ότι χτύπαγε στο κεφάλι κανένα, τι γινόταν. Εχθές απόγευμα, κάποια στιγμή, ακούσα και τον μπάμ, τα χιλιά ξεσηκωθήκανε με τη φασαρία με τον πυροβολισμό και ψάχναμε να βρούμε από πού ήρθε. Ένα μπάμ ακούστηκε, ένα μόνο, όχι άλλο, δεύτερο. Και ξαφνικά άκουσα φωνές, γιατί καθόταν η ανιψιά μου στην καρέκλα, την πολυθρόνα. Ναι. Οι άνθρωποι που βρισκόντουσαν εκεί έχουν υποστεί σοκ. Και όπως λένε στην κάμερα της Crete TV, από θαύμα δεν θρηνήσαμε ακόμα ένα θύμα από αδέσποτη σφαίρα. Ή μάλλον από την απερισκεψία κάποιων που δεν λένε να βάλουν μυαλό, αλλά βάζουν τις δικές μας ζωές σε κίνδυνο. Καθόμασταν εδώ πέρα γύρω στα 11 άτομα. Έτοιμος ήταν ο αδερφός μου να φύγει με την οικογένειά του. Εγώ καθόμουν σε αυτή την καρέκλα εκεί, κρατούσα μάλιστα και το σκύλο και κάποια στιγμή ακούστηκε θόρυβος από σφαίρα, γαυγίζαν τα σκυλιά. Αλλιώς θα είχαμε, δηλαδή τα παιδάκια θα είχαμε θύματα. Θα είχαμε. Είναι, δηλαδή είναι ανεξέλεκτα αυτά τα πράγματα να πυροβολάνε έτσι στα καλά καθούμενα. Και δεν είχαν ούτε γλέντι ούτε κάτι, γιατί δεν ακούσαμε ούτε μουσική. Πες ότι χτύπαγε ένα παιδί κοινό, τι θα γινόταν. Λίγα έχουν γίνει. Στην Αθήνα την άλλη φορά σκοτώθηκε ένα παιδί. Ένα κοριτσάκι είναι τραυματισμένο. Και πώς δεν το λέγει η τηλεόραση. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα ο κόσμος πρέπει να συνειδητοποιεί τι κάνει. Η αναστάτωση που προκλήθηκε αρχικά ήταν μεγάλη, το ίδιο μεγάλη και η ανακούφιση πως είναι όλοι ζωντανοί, καθώς από τη μία στιγμή στην άλλη θα μπορούσαμε να μιλάμε για ακόμη μία τραγωδία από άσκοπους πυροβολισμούς. Το βλήμα έχει δοθεί για βαλιστική εξέταση και η αστυνομία αναζητά το δράστη. Εντάξει, άμα σου έρθει στην αυλή το βλήμα, εδώ γίνονται τόσα και τόσα στο κεφάλι. Άμα πέσει στο κεφάλι, κάνει ζημιά. Μόνο για βαλιστική το δώσανε το βλήμα τώρα, λέει, και αν είναι δηλωμένο το όπλο, που συνήθως δεν είναι δηλωμένο. Το κατεφημισμό έθιμο έχει μετατρέψει πολλές φορές χαρές και γλέντια σε τραγωδίες με ανθρώπινες ζωές να χάνονται ή να τραυματίζονται σοβαρά. Ήταν το 2007 όταν μια αδέσποτη σφαίρα από γλέντι στον Κρουσόνα τραυματίζει σοβαρά 11χρονο κορίτσι που έπαιζε αμέριμνο στην αυλή του. Ενώ λίγα χρόνια πριν, το 2014, τη βραδιά της Ανάστασης, πέφτει νεκρός ένας 25χρονος από αδέσποτες σφαίρες και ένας 23χρονος τραυματίζεται σοβαρά στο μάτι. Δεν είναι ξέφραγο αμπέλι η Ελλάδα να κάνουν ό,τι θέλουν. Επειδή δηλαδή έχουμε εδώ τώρα πουχισμό, εδώ στην Κρήτη και λέμε έχουμε όπλο για να κάνουμε τους μάγκες. Οι μάγκες θα τους κάνουν τα χέρια, όχι με τα όπλα. Αν θέλουν, αν δεν θέλουν, απά κάτω στα σπίτια τους. Δηλαδή αυτοί δεν είναι άνθρωποι για μένα που κάνουν τα όπλα. Καταλάβετε. Και αυτά είναι μόνο δύο από τα πολλά περιστατικά που μετράμε στην Κρήτη με θύματα ή με παραλίγο θύματα από αδέσποτες σφαίρες. Άλλοτε μιλάμε για τραγωδίες και πιο συχνά για θαύματα. Το ερώτημα όμως είναι ένα. Ως πότε θα παίζουν κάποιοι με τις τύχες μας και τις ζωές μας, με πρόσχημα τη χαρά και τα γλέντια.